Αδέλφους. Η έρευνα που πραγματοποιεί αυτή η Εξεταστική Επιτροπή, κύριε Λαφούζο, είναι σε δύο ουσιαστικά κατευθύνσεις. Αν εξαιτίας της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει ένα μέσο ενημέρωσης επηρέασε την λήψη δανείων, είτε άμεσα το ίδιο, είτε μέσω πολιτικού κόμματος. Εάν δηλαδή υπήρξε πολιτική διαμεσολάβηση. Αυτό είναι το βασικό έργο της Επιτροπής και επ' αυτού το πρώτο σχέλος απαντήθηκε. Το δεύτερο θα ήθελα να ρωτήσω εγώ. Είναι γνωστή η ιδεολογικοπολιτική τοποθέτηση της Καθημερινής. Εάν έχετε αντίρρηση, μπορείτε να μου την πείτε. Χαρακτηρίζεται γενικώς ότι ανήκει στον κέντρο-δεξιό χώρο. Αυτό είναι δικαίωμά σας και βρίσκεται στην ελευθερία του τύπου, στα δικαιώματα που απορρέουν από τη συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην ελευθερία του τύπου. Αυτό απέχει από το να επηρεάζεται μία εφημερίδα από ένα κόμμα ή να εξυπηρετεί ένα κόμμα και πολύ περισσότερο από το να υπάρχει ένα αλυσβερίσι ανάμεσα στην εφημερίδα ή το μέσο ενημέρωσης με τα κόμματα, με ένα κόμμα, προκειμένου το ίδιο να έχει το μέσο αυτό, οι ιδιοκτήτες του, να έχουν κέρδη. Τα κέρδη πώς μπορούν να προκύψουν, είναι δύο κατηγοριών. Το ένα κομμάτι αφορά δημόσια έργα, να μεσολαβεί δηλαδή εκάστοτε κυβέρνηση το κόμμα και να έχει μια προνομιακή μεταχείριση στο θέμα ανάληψης έργων και το άλλο είναι τα δάνεια από τις τράπεζες. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κατά την άποψή σας, υπήρξε προνομιακή μεταχείριση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, της τελευταίας κυβέρνησης Σαμαρά, γιατί αυτή είναι και η πιο πρόσφατη, αλλά και διαχρονικά. Υπήρξε δηλαδή, πέρα από την ιδεολογικοπολιτική συμφωνία που πιθανό να υπάρχει, υπήρχε κάποια εξάρτηση, επηρεαζόσασταν εσείς την άσκηση του έργου σας αυτού από τις πιέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το ένα το ερώτημα. Καταρχήν δεν είχαμε πιέσεις, θα έλεγα. Πώς? Πολύ απλά θα έλεγα ότι δεν υπήρχε καμία πίεση. Πώς θα πιέσεις? Να σας θυμίσω κάτι, αν εγώ θα ήθελα να το κρίνετε. Ευχαριστώ. Εγώ ως υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης διαπίστωσα πολλά δημοσιεύματα της Καθημερινής που μας δημιουργούσαν πρόβλημα, πολιτικό πρόβλημα. Εγώ θα σας αναφέρω, αυτό όμως είναι δικαίωμά σας. Διαμαρτύρηθηκε κανένας από εμάς, κύριε Αλαφούζο, σε εσάς? Μας έφυγαν, μας... Σίγουρα, γκρίνιες μπορεί να έχει. Άλλο γκρίνιες. Γκρίνιες. Πιέσεις, αλλά... και τέτοια. Κοιτάξτε. Να ρωτήσω κάτι που είναι πολύ... Να σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Να ολοκληρώσω λίγο, γιατί συνδέεται. Υπήρξε ένα δημοσίευμα της Καθημερινής που ήταν καταλυτικό των πολιτικών εξελίξεων. Ήταν η δημοσίευση του email Χαρδούβελη. Είναι το email πάνω στο οποίο έστησε χορό ο ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος της κυβέρνησης Σαμαρά και δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Αλαφούζο, ή όχι? Ναι, το θυμάμαι αυτό. Ναι. Αλλά ο κύριος Χαρδούβλης σήμερα είναι συμπαθής. Όχι, συμπαθέστατος, δεν λέω. Όλοι είναι συμπαθείς. Σε όλους. Απλώς ο κύριος Χαρδούβλης είναι συμπαθής σήμερα. Προσπαθώ να αποβάλω πονηρές σκέψεις. Κοιτάξτε, ότι δεν έχει καμία σημασία ένα μέσο ενημέρωσης ιδεολογικού πολιτική τοποθέτηση. Και λάθη θα κάνει. Και θα ξεφύγουν πράγματα και ούτω καθεξής. Παρ' όλα αυτά, αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι η οικονομική ανεξαρτησία ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί τότε έχει τη δυνατότητα να είναι και ανεξάρτητο από πιέσεις, είτε πολιτικές είτε οικονομικές. Και αυτός είναι και ο στόχος μας, και αυτό έχει γίνει αυτού του είδους η οργάνωση, ώστε να είναι μια εταιρεία
η οποία να μπορεί να λειτουργεί και τα έσοδα τα οποία έχει να μην είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εκάστοτε πραγματικότητα πολιτικο-οικονομική στη χώρα. Αυτό σου δίνει μια οικονομική ανεξαρτησία ευρωστία και έχεις τη δυνατότητα να μην μπεις καν στη σκέψη. Άλλο ήταν το ερώτημα. Είναι το ερώτημα κατά πόσο ένα μέσο ενημέρωσης χρησιμοποιήθηκε από ένα κόμμα ή από μια κυβέρνηση προκειμένου το ίδιο να ωφεληθεί και σε αντιπαροχή, παραδείγματος χάρη, να ασκήσει πίεση στις τράπεζες για να έχει ωφέλειες το μέσο ενημέρωσης. Και εγώ φωτίζω μια εικόνα ότι εγώ θα το έλεγα τώρα πέρασε ο καιρός και δεν έχει και καμία πρακτική αξία, αλλά έτσι, ότι τα μεγαλύτερα πλήγματα η κυβέρνηση Σαμαρά τα δέχθηκε από την Καθημερινή. Παραδείγματος χάρη, αυτό που προανέφερα πριν από λίγο, το email Χαρδούβελη που έγινε σημαία του αντιπολιτευτικού αγώνα του ΣΥΡΙΖΑ και πάνω σε αυτό εδραίωσε ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκλογικής νίκης, όπως επίσης και δημοσκοπήσεις που έβλεπαν το φως της δημοσιότητας και παραμονή των εκλογών έδειχναν μια απόσταση 15 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν διαμαρτυρηθήκαμε, μπορεί να γκρινιάξαμε, μπορεί να είπαμε αυτό είναι άδικο. Αλλά αυτό το μέσο είναι που στην πραγματικότητα μας προκάλεσε το μεγαλύτερο πρόβλημα, το μεγαλύτερο βάρος, τη μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεχίσει η εφημερίδα τους να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί αυτή είναι η δουλειά των εφημερίδων και αυτή είναι η έννοια της ελευθεροτυπίας. Και θα σας πω και κάτι ακόμη, και στον κύριο Αλαφούζο και στους συναδέλφους. Εάν, κύριοι, υπάρχει το αλυσφαιρίσει με μέσα ενημέρωσης και με κόμματα, δεν είναι υπεύθυνα τα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε και οι δυο. Γιατί εμείς χρησιμοποιούμε τα μέσα ενημέρωσης και έρχεται η ώρα που τα μέσα ενημέρωσης ζητούν να μας χρησιμοποιήσουν εμάς. Εμείς είμαστε άξιοι λοιπόν της μοίρας μας. Ήθελα να πω με αυτόν τον τρόπο ότι εμείς σεβαστήκαμε ως Νέα Δημοκρατία την ελευθεροτυπία σε ένα μέσο και ήθελα δημόσια να δηλώσετε ότι ποτέ δεν δεχθήκατε ούτε πίεση, ούτε ζητήσατε εξυπηρέτηση, ούτε πήρατε εξυπηρέτηση από εμάς. Εγώ θα ήθελα να δηλώσω ότι διαχρονικά δεν έχει ασκηθεί ποτέ πίεση από πολιτικό κόμμα με την έννοια που δεν υπάρχει γκρίνιες, συζητήσεις. Ποτέ όμως δεν έχει φτάσει σε ένα σημείο, σε αυτό το σημείο που λέτε, εγώ αυτό δεν το έχω αντιληφθεί. Στήριξη της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνησης βοηθήσει σε δάνειο. Πότε, δεν είναι. Όχι, πότε δεν υπάρχει. Από κανέναν θα έλεγα. Βέω καμία άλλη ερώτηση. Όχι, ο κύριος Απελίου. Τον είχα αναφέρει. Να τελειώσει κύριος Απελίου. Τι θέλετε κύριε Νικόλοπουλο τώρα, γιατί... Επειδή πήρα τώρα στο κινητό μου ένα περίεργο μήνυμα, θέλω να σας παρακαλέσω μόνο να διαβάσω αυτό που έδωσα, γιατί δεν το μοιράσατε. Όχι, είναι το φύλλο εφημερίδος της κυβερνήσεως που λέει ότι συμμετέχει... Το κάνω εγώ κύριε Νικολόπουλε. Ναι, να σας πω, 13 Οκτωβρίου του 6 συμμετέχει και η κυρία Μαριάνθη Χίρα Σιμακοπούλου και ο κύριος Αριστίδης Αλαφούζος του Ιωάννη και της Κυριακής. Κύριε Νικολόπουλε, εγώ θα το κρατήσω αυτό το έγγραφο και εγώ θα το ανακοινώσω στην Επιτροπή. Ίσως αν κάνατε και εσείς τα ίδια μηνύματα, κύριε Πρόεδρε. Επαναλαμβάνω ότι δεν συνηγορώ υπέρ της άποψης της ανταλλαγής μηνυμάτων, γιατί εντάξει, το βλέπουμε και από άλλους, αλλά παρακαλώ κρατήσουμε λίγο τη διαδικασία της κοινοβουλευτικής διοντολογίας. Τώρα είναι νέα φαινόμενα όλα αυτά, είναι προβληματικά. Προφανώς δεν θα περιοριστεί η επικοινωνία και η ενημέρωση οποιοδήποτε, αλλά προέχει συζήτηση εντός της αίθουσας. Σε αυτό. Όχι, όχι, όχι. Αναφέρομαι και στον εαυτό μου, κύριε Νικολόπουλο. Κύριε Παπαλίου. Ναι. Κύριε Αλαφούζο, θέλω να κάνω τρεις σύντομες ερωτήσεις που εμπεριέχουν επισημάνσεις και που έχουν ως αφετηρία τις δικές σας αναφορές και τοποθετήσεις. Είπατε κάποια στιγμή ότι η αγορά σήμερα στην Ελλάδα αρχίζει να ισορροπεί. Αυτό αποτυπώνεται στην αρθρογραφία και στα ρεπορτάζ της Καθημερινής.
Μονολεκτικά. Θα απαντήσω πολύ σύντομα. Ισορροπή όσο αφορά τη δραστηριότητα των καθημερινών εκδόσεων. Γιατί έχουμε κάνει τις αλλαγές μας, έχουμε αλλάξει οι δραστηριότητες, έχουμε, όπως σας είπα, ασχολούμαστε κυρίως με δραστηριότητες που αφορούν τους ξένους επισκέπτες στη χώρα. Αναφερθήκατε όμως γενικά για το γενικότερο οικονομικό κλίμα και αυτό προκύπτει και είπα από ότι τα πρακτικά ελπίζω, και αυτό θα το ελπίζω, δούμε και θα το κρίνουμε. Ελπίζω, πάντως, αλλά η αναφορά ο στόχος, ήταν γενική. Η αναφορά ήταν και γι' αυτό σας για ρώτησα την επιχείρηση. Αν αυτό αποτυπώνεται και στο ρεπορτάζ ή στην αρθρογραφία της Καθημερινής. Η αναφορά ήταν γενική. Μπορεί να την εγκλάβατε εσείς σαν γενική. Όχι, ήταν γενική. Για μένα η αναφορά είναι ότι δεν αισθανόμαστε. Αυτό που είπα είναι ότι με τις αλλαγές που έχουμε κάνει, με τις επενδύσεις, ότι δεν αισθανόμαστε πια την κρίση και αρχίζουμε και το βλέπουμε να ισορροπεί. Και το βλέπουμε να ισορροπεί γιατί έχουμε ξεκινήσει. Το εξειδικεύεται τώρα, παρά το γεγονός ότι η αναφορά σας επαναλαμβάνω. Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα, η αναφορά ήταν συγκεκριμένα. Επειδή ότι χρόνος, δεν... θα ήθελα να παρακαλέσω, ναι. Σας αφήνω. Λοιπόν, κάνατε επίσης μία ενδιαφέρουσα διάκριση μεταξύ αρθρογραφίας και ρεπορτάζ. Συνεπώς και μεταξύ είδησης και σχολείου ή τοποθέτησης. Δεδομένου ότι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και οι τίτλοι δημιουργούν τις πολιτικές εντυπώσεις και διαμορφώνουν, αν θέλετε, κοινή γνώμη. Η Καθημερινή φαίνεται, τουλάχιστον και για μένα, αλλά και για πολλούς άλλους, ότι τα τελευταία χρόνια έχει ξεχάσει αυτή τη διάκριση, με αποτέλεσμα να γίνεται σύγχυση μεταξύ της τοποθέτησης, του ρεπορτάζ, της είδησης και του σχολείου. Ας πούμε σήμερα, στο σημερινό Φύλλο, υπάρχει ένας πρωτοσέλιδος τίτλος ο οποίος εμπεριέχει σχολιασμό, δεν είναι είδηση. Δεν θα έπρεπε. Όπισθεν ολοταχώς στην παιδεία. Αυτό είναι σχόλιο, δεν είναι είδηση. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, η διάκριση δεν υφίσταται. Το σχόλιο σας. Βεβαίως. Το θεωρώ αυτονόητο. Αυτονόητο ότι η είδηση έχει μέσα, το κομμάτι έχει μέσα και τον σχολιασμό του και την άποψη και την... Λοιπόν, βεβαίως, γιατί φαντάζομαι... Συνεπώς, φαντάζομαι, θα μιλάμε. Υπάρχει σύγχυση μεταξύ είδησης, μεταξύ είδησης και ρεπορτάζ. Συμφωνώ. Δεν υπάρχει καμία σύγχυση. Είναι μεταξύ είδησης και σχολιασμού, σχολείου, τοποθέτησης. Πολύ ωραία. Αυτή η αίσθηση υπάρχει σε ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Και ένα τελευταίο. Είπατε ότι δεν θα έπρεπε, το σημείωσα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει άλλη ευνοϊκότερη μεταχείριση από πλευράς δανειοδότησης των επιχειρήσεων μέσων μαζικής ενημέρωσης με άλλες επιχειρήσεις. Έτσι. Δεν υπήρξε προβληματικός δανεισμός τα τελευταία χρόνια σε ΜΜΕ. Πιθανόν να υπήρχε. Πιθανόν να υπήρξε. Ναι, αυτό δεν αφορά όμως. Όχι, το ξέρετε. Δεν έχω... Προσπαθώ να σας πω. Το ξέρετε. Ναι, προσπαθώ να πω... Προσπαθώ να σας πω το εξής. Επειδή είστε άνθρωπος της αγοράς, είστε άνθρωπος του χώρου. Ακούω πράγματα. Γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα. Ακούω, βλέπω, διαισθάνομαι. Όμως, λεπτομέρειες. Δεν ξέρω. Ακούτε, βλέπετε, διαισθάνεστε, είπατε, έτσι. Ναι, λεπτομέρειες. Δεν γνωρίζω. Εγώ για να αναφέρω κάποιο στοιχείο στην Επιτροπή σας, πρέπει να το έχω ελέγξει. Δεν έχω στοιχεία. Δεν έχω δανειακές συμβάσεις. Δεν έχω λεπτομέρειες. Θεωρώ. Βεβαίως, ότι υπάρχουν κάποια τα οποία... Τότε να έρθω σε κάτι συγκεκριμένο. Βεβαίως. Που αφορά την ίδια την επιχείρησή σας, τις καθημερινές εκδόσεις. Τον Ιανουάριο του 2015, μάλιστα, λίγο πριν τις εκλογές, συνήφθη το κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο. Το Δεκέμβριο, από 15 Ιανουάριο του 2015, τουλάχιστον βάσει των στοιχείων που έχουν. Έχει δύο συμβάσεις, οι οποίες είναι 15 Γενάριο. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα ως προς το χρόνο. Μάλιστα. Όταν σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας του 2014, οι συνολικές υποχρεώσεις σας
ήταν 72,5 εκατομμύρια, ο κύκλος εργασιών για την ίδια χρονιά ανέρχονταν μόλις σε 37,6 εκατομμύρια ευρώ και η εταιρεία εμφάνιζε ζημίες αντί κέρδη. Ναι. Και ας μην ξεχνάμε ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών η εταιρεία, έτσι δεν είναι? Ναι, εμείς ζητήσαμε την έξοδο της Διευθυντικής του Χρηματιστηρίου. Στις 9 έκτου του 2015. Ναι, το ερώτημα μου είναι, αυτό συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση? Όχι καθόλου. Ή εν πάση περιπτώσει, γιατί τα στοιχεία που παρουσιάζεται δεν είναι ακριβώς έτσι. Ή εν πάση περιπτώσει, είναι αυτά. Θα είχε αντίστοιχη, ανάλογη μεταχείριση και κάποιος άλλος επιχειρηματίας, κυρίως μικρομεσαίος? Σας πω. Εγώ το μέγεθος δεν το προσδιορίζω. Εγώ πιστεύω ότι οι μικρομεσαίοι και αυτοί δεν νομίζω ότι έχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ή δανειακές συμβάσεις. Δεν έχει να κάνει το μέγεθος. Έχει να κάνει με την αξιοπιστία. Έχει να κάνει με την αξιοπιστία και με τις εγγύσεις που μπορεί να δώσει ο κάθε επιχειρηματίας. Και πολλές φορές δυστυχώς οι μικρομεσαίοι έχουν αδυναμία στο να φέρουν κάποιες εγγύσεις. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Πάμε στο δικό μας σημείο. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Εν προκειμένου. Δεν ξέρω. Είναι γνωστό ότι οι μικρομεσαίοι για να λάβουν, για να δανειοδοτηθούν, έτσι αναγκάζονται και βάζουν και πράγματα σε εγγύησεις και προσωπικές εγγύησεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ της καθημερινής ΑΕ και των καθημερινών εκδόσεων. Μιλάω για τις καθημερινές εκδόσεις. Λοιπόν, αυτό λέω εγώ. Λοιπόν, οι καθημερινές εκδόσεις είναι μια εταιρεία η οποία έκανε αύξηση κεφαλαίου. Είχε αυτά τα αρνητικά στοιχεία, γιατί αυτά τα αρνητικά στοιχεία ευρέθησαν κατά την έρευνα που έγινε και από τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν από τις τράπεζες και από εσάς. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αμφισβητηθούν και μπορούν να αμφισβητηθούν. Παρόλα αυτά, εξακολουθούσε η εταιρεία η μητρική, είχε την κερδοφορία της και το 2014. Ήταν ζημιογόνα η εταιρεία. Η μητρική όχι. Είναι ζημιογόνα. Η μητρική όχι. Εν πάση περιπτώσει είναι. Λοιπόν, τα στοιχεία που έχω εγώ, από τα στοιχεία που έχω εγώ προκύπτει ότι η εταιρεία ήταν ζημιογόνα και μάλιστα από το 2010 και μετά. Όχι η μητρική. Συνεχώς. Οι καθημερινές εκδόσεις. Συνεχώς. Οι καθημερινές εκδόσεις. Για αυτές μιλάω. Εγώ δεν σας μιλάω για τις καθημερινές, σας μιλάω για την ΑΕ. Μα εγώ σας ρωτάω για τις καθημερινές εκδόσεις και μου μιλάτε για άλλη εταιρεία. Μα γι' αυτό σας λέω. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω. Και πάλι. Άρα συνομολογείτε ότι οι καθημερινές εκδόσεις είχαν αυτή την αρνητική. Για αυτό το λόγο. Και παρά τα αυτά δανειοδοτήθηκαν. Αυτό όχι. Λέω. Την αρνητική θέση λόγο, και παρά τα αυτά δανειοδοτήθηκαν. Λοιπόν, αυτό λέω. Να σας πω. Δικαιούμαι να σας μιλήσω. Λοιπόν, εδώ γίνεται αυτή η σύγχυση. Ορθώς γίνεται η σύγχυση. Απλώς γι' αυτό το λόγο έγινε αύξηση κεφαλαίου 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Μπήκαν άλλα 11-12 εκατομμύρια επιπλέον μέσα. Ενισχύθηκαν και δόθηκαν οι αντίστοιχες εγγυήσεις στην τράπεζα. Και η ζημία, προσέξτε λίγο, στις ζημίες που διαβάζετε. Κοιτάξτε, θέλω να με σαφείς καταρχήν. Εγώ ρώτησα αυτό και μάλιστα κάνω την αντίστοιξη. Να ολοκληρώσω όμως, παρακαλώ. Όχι, όχι, όχι όμως θεωρητικές απαντήσεις. Πρακτικές. Εγώ μιλάω πρακτικές. Πρακτικά. Θα ελάμβανε λοιπόν μία εταιρεία με αυτά τα αρνητικά στοιχεία, με αυτό το αρνητικό πρόσημο, δεν είναι δάνειο από οποιαδήποτε τράπεζα? Θα σας τα βγάλω τώρα τα χαρτιά να σας πω. Αυτό ρώτησε. Θα σας τα βγάλω. Επειδή είπατε, η αναφορά σας ήταν ότι δεν θα πρέπει, δεν θα έπρεπε να έχουν προνομιακή μεταχείριση. Να δεν έχουν καμία. Πλήρως. Οι επιχειρήσεις μέσω μαζικής επικοινωνίας σε σχέση με άλλες. Γι' αυτό σας είπα. Είναι πλήρως καλυμμένα όλα, τοποθετημένα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, και μέχρι να βρω τις σημειώσεις μου, ότι εδώ είμαστε, εδώ. Λοιπόν, δεν έχω τη λίστα αυτή. Οι ζημίες της εταιρείας των καθημερινών εκδόσεων είναι πολύ μικρότερες. Ναι. Λοιπόν, οι ζημίες, τα νούμερα που κοιτάτε εσείς, εμπεριέχουν αποσβέσεις. Λοιπόν,
το άνοιγμα, το συνολικό άνοιγμα των καθημερινών εκδόσεων την διάρκεια της κρίσης 6 ετών ήταν περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ήταν το κόστος της αναδιοργάνωσης της εθελοσίας που κάναμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, 25 εκατομμύρια ευρώ. Το συνολικό 6 χρόνια. Αυτά όλα τα καταλαβαίνω. Απλώς σας ερώτησα αν την ίδια μεταχείριση θα είχαν άλλες επιχειρήσεις και δι' μικρομεσαίες σε σχέση με τη δική σας επιχείρηση, η οποία δανειοδοτήθηκε παρά τα αρνητικά αποτελέσματα. Και σας επαναλαμβάνω, δεν δανειοδοτήθηκε με την έννοια που το λέτε. Υπήρχαν δάνεια και μάλιστα υπήρχε και ένα κατά την άποψή μου δάνειο. Το ομολογιακό δάνειο τι ήταν, δεν ήταν δανειοδότηση? Για λεπτά. Παρακαλώ. Όχι, ρωτάω. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι δάνειο. Λοιπόν, να σας διαβάσω τι σημαίνει κοινοπρακτικό δάνειο. Όχι, κύριε Αλαφούζο, θα ήθελα να παρακαλέσω να μην μου κάνετε σεμινάριο. Όχι, δεν σας κάνω σεμινάριο, έτσι. Γιατί μου λέτε, εδώ είχες τέσσερα... Εγώ άλλο ρωτάω, είναι δάνειο ή δεν είναι? Θα σας απαντήσω. Τέσσερα δάνεια, λοιπόν, εκ των οποίων το μεγαλύτερο της Εθνικής ήταν χωρίς εγγύηση, ήταν μόνο με προσωπική εγγύηση. Και κυρίως αλληλόχρεο, το οποίο σημαίνει χωρίς δόσεις και τόπους. Αυτά, δανεισμός λοιπόν, όμως είναι αυτός. Βεβαίως. Το οποίο, το οποίο μετατράπηκε σε κοινοπρακτικό, σε ομολογιακό δάνειο. Εδώ ακούμε με μια απάθεια ότι πήρε χωρίς εγγύηση, σαν να είναι ότι πήρε χωρίς. Τι χωρίς εγγύηση, κύριε Νίκολο. Μιλάμε. Κύριε Αλαφούζο. Να συντομεύουμε όμως, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Αν έχει να απαντήσει κάτι ο κύριος Αλαφούζος, εντάξει. Είναι πλήρως καλυμμένο και όποια επιχείρηση είχε να δώσει τις εγγύησεις αυτές, θα έπαιρνε με μεγάλη ευκολία δάνεια. Λοιπόν, νομίζω πάμε στον τελευταίο ερωτώντα. Κύριε Φάμελ, έχετε το λόγο. Προσπαθήσω, κύριε Αλαφούζο, να απολύτω συνεπείς με τον χρόνο. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να είναι τηλεγραφικές οι ερωτήσεις. Επειδή το αντικείμενο της Επιτροπής πρωτογενώς είναι η νομιμότητα των δανειακών συμβάσεων μέσων ενημέρωσης εν προκειμένου για εσάς και τραπεζών, θα σας αναφέρω συγκεκριμένα γεγονότα τραπεζικής λειτουργίας που αναφέρθηκαν στην Επιτροπή. Δεν είναι πρώτη φορά. Λοιπόν, το δάνειο το οποίο πήρατε με λήξη 31 δεκάτου του 10 για το έργο αυτό, μάλλον του αναπτυξιακού, από ό,τι κατάλαβα, ένα εφάπαξ ποσό 3.400 που είναι η εκχώρηση της επιδότησης. Το οποίο δεν έχει εξοφληθεί και εγκρίνονται συνεχώς παρατάσεις. Το είπατε, γιατί το έργο δεν έχει παραδοθεί. Λέει στην εισήγηση της υπηρεσίας της τράπεζας προς την Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων. Πρακτικό 22/3/16. Πολύ πρόσφατο. Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα σημειώματα της υπηρεσίας, η διοίκηση της εταιρείας, λέει ένα όνομα συνεργάτη σας, δεν θα το αναφέρω δημόσια, μας γνωστοποίησε ότι η υπόψη επένδυση έχει ολοκληρωθεί. Ως επιχειρηματίας με πολλά χρόνια στην αγορά, θεωρείτε ότι είναι σοβαρό, σκόπιμο, πλήρες, τεχνικά, διηγητικά, νομικά, η τράπεζα να εμπιστεύεται το, όπως μας έχει πει, στέλεχος της εταιρείας για 3.400.000 ευρώ? Έχει ολοκληρωθεί το έργο. Θεωρείτε νόμιμο, τεχνικά επαρκές, η τράπεζα να στηρίζεται σε δήλωση προσώπου της εταιρείας σας και όχι σε έλεγχο για ένα δάνειο 3.400.000 ευρώ? Ψάχνουμε και για ατέλειες και λάθη στα δάνεια. Θα σας πω, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία, έχει γίνει έλεγχος. Σας διάβασα το πρακτικό της τράπεζας. Θα σας πω. Εγώ ξέρω ότι έχει γίνει έλεγχος. Και έχουν γίνει δύο έλεγχοι. Αν δεν έχει γίνει έλεγχος από την τράπεζα και στηρίχεται μόνο στην προφορική κατάθεση συνεργάτη σας. Έχει γίνει έλεγχος από το Υπουργείο. Από την τράπεζα. 3.400.000 ευρώ. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Τώρα μου φτάνει αυτό. Δεν είναι ανάγκη να. Ξέρω ότι έχει γίνει έλεγχος για την. Εκχώρηση επιδότηση ήταν. Το καταλαβαίνετε. Ωραία. Να πω απλώς κάτι εδώ. Αν από ό,τι άκουσα έχει δίκιο, αν έχετε δίκιο με τα χρονοδιαγράμματα, αν ήταν 6 δηλαδή, αν ήταν 6 η ένταξη, επειδή έχει λήξει και η δεύτερη περίοδο αναπτυξιακού, δεν έχετε τρεις σημασία. Σχόλιο δικό μου είναι. Σας πω πόσα χρόνια ήταν. Η όποια επιδότηση δεν είναι ευρωπαϊκά λεφτά, είναι Έλληνας φορολογούμενος. Okay. Επιτρέψτε αυτό απλά για την πληροφόρησή σας. Να συνεχίσω στο δεύτερο, κύριε Αλαφούζο, δεν θέλει απάντηση αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Στο πρακτικό πάλι της Ανώτατης Επιτροπής Πιστοδοτήσεων, νομίζω ο κύριος Στοφύλακτος σας το είπε αυτό, εγκρίθηκε παράταση καταβολής στόκων δεύτερο εξαμήνου 14 731.000 ευρώ μέχρι 31 Τρίτου 2015, μέχρι να πάρετε τη β' δόση του ομολογιακού.
Λαμβάνοντας υπόψη την νομοθεσία, λέει ότι δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούν οι τράπεζες με νέο δανεισμό τόκους υφιστάμενων. Το ότι παραδάθηκαν οι τόκοι ενός παλιού δανείου για να μπει στο ομολογιακό δεν είναι υπέρβαση. Δεν είναι παραβίαση κανόνων. Μικρή. 731.000 για τρεις μήνες. Θα έλεγα πως όχι. Εγώ θα έλεγα πως όχι. Σας λέω και πάλι δεν είμαι τεχνικός. Θα έλεγα πως όχι, γιατί μέσα σε μια διαδικασία έχουν τα δάνεια τα παλιά συγχωνεύονται με τα καινούργια και επίσης τον 7ο πληρώθηκαν γύρω στο 2 εκατομμύρια. Δεν διαφωνώ ότι είστε ενημεροί. Εγώ λέω όπως ότι σας δώσανε τρεις μήνες ή τέσσερις μήνες παράταση ώστε οι τόκοι του προηγούμενου δανείου να το κρίνω επόμενο. Αυτό. Νομίζω δεν είμαι τεχνικός, δεν μπορώ να το κρίνω. Okay. Εγώ το θεωρώ φυσιολογικό μέσα σε μια διαπραγμάτευση. Okay. Ο λίγων μέσα μια διαπραγμάτευση έχει τις δυσκολίες σου. Ελπίζω αυτοί οι κανόνες να ισχύουν για όλη την επιχειρηματική κοινότητα. Αυτό θα θέλατε κι εσείς με βάση τα πιστεύω σας από ό,τι ξέρω. Βεβαίως. Λοιπόν, να πάρω μια αφορμή όσον αφορά την προσωπική σας εγγύηση. 4 Δευτέρου του 2014 δώσατε προσωπική. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Τώρα, συγγνώμη, μην διακόπτουμε. Με συγχωρείτε, κύριε Νικολόπουλε, δεν απευθύνομαι σε εσάς. Δώσατε λοιπόν προσωπική εγγύηση 4 Δευτέρου 2014, πάλι για κάποια, μάλλον για τον αλληλόχρονο, δεν ξέρω ακριβώς γιατί. Πάντως, αυτό που βρήκαμε στα πρακτικά είναι ότι στο τέλος του 2014 υπήρχε άρση της εγγύησης αυτής. Μας εξηγήσατε την άποψή σας γιατί είναι καλύτερη για το ομολογιακό. Ανεξάρτητα από το καλύτερο ή το χειρότερο, το κοινοπρακτικό δάνειο. Για το κοινοπρακτικό έγινε. Δεν έχει. Ωραία. Δεν έχει εγγύηση. Έγινε λοιπόν άρση της προσωπικής εγγύησης. Και μας είπατε λοιπόν ότι αυτό οφείλεται και γιατί είναι καλύτερο, επειδή μια προσωπική περιουσία. Αφήστε με να πω. Προσωπική άποψη. Προσωπική άποψη. Αυτό σχολιάζω διότι έχουμε και την ευθύνη της νομοθέτησης εδώ. Okay. Όμως αυτό που γνωρίζω εγώ πολύ καλά, κύριε Αλαφούζο, είναι ότι στη σύμβαση του αλληλόχρονου λογαριασμού υπάρχει άρθρο, τον οποίο είχατε μέχρι τότε, που δεν επιτρέπει την αλλαγή της περιουσιακής κατάστασης και μάλιστα σε οποιαδήποτε αλλαγή περιουσιακής κατάστασης οφείλει να ενημερώνεται και να συμφωνεί η τράπεζα για την εγγύηση. Και μάλιστα οποιαδήποτε κατάσταση π.χ. διαζυγίου, απευθέω, δεν το βάζω καν ως παράδειγμα, το θέσατε εσείς, δεν αφορά προφανώς την προσωπική περιουσία της οικογένειάς σας και την πριν του γάμου σας περιουσία, αλλά μόνο όσα αποκτήθηκαν μετά η όποια επίλυση του διαζυγίου. Άρα, κύριε Αλαφούζο, δεν ισχύει ότι αμφισβητεί ή οποιαδήποτε νομική πράξη μετέπειτα την εγγύηση του αλληλόχρεου. Υπάρχει κανόνα στον αλληλόχρεο που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και εγώ λοιπόν λέω το εξής. Άλλη αξία έχει δέσμευση. Η κατάληξη του να μην βάζουν εγγυήσεις οι μέτοχοι οδήγησε σε άλλες περιπτώσεις, ούτε media λέω, ούτε σας λέω να συγκρίνετε, εταιρείες οι οποίες δημιουργήθηκαν με ξένα λεφτά, πρακτικά με δάνεια, τα οποία ποτέ δεν βάλαν προσωπικά κεφάλαια. Δεν αναφέρομαι στα 21 εκατομμύρια που είπατε ότι βάλατε εσείς. Άρα χωρίς περιουσία των ιδιοκτητών και οδηγούν στην περίπτωση. Ας χρησιμοποιήσω κάτι που έχει κλείσει, Alter, άρα ένα κανόνι 400 εκατομμυρίων ευρώ στην τραπεζική αγορά που πληρώσαμε ως Έλληνες με την ανακεφαλαιοποίηση, όπου είχε ως εχέγγυο την άειλη περιουσία δε στενή οθήκη, που δεν υπήρχε και δεν μπορέσε ποτέ κανείς να την τερευστοποιήσει. Άρα ένα τραπεζικό σύστημα αναξιόπιστο ή μια διοίκηση πολιτείας αναξιόπιστη. Αν μου επιτρέπετε, εκεί είχαν γίνει απάτες. Είχαν γίνει απάτες. Μας βοηθάτε ποιες είναι αυτές, κύριε Αλαφούζο? Μας ενδιαφέρει, αυτό κάνουμε εδώ. Κοιτάξτε, διερευνούμε αν υπήρχαν. Εκεί είχε γίνει. Λίγο στο μικρόφωνο, λίγο. Ναι, ναι. Εκεί, από τα λίγα που ξέρω, γιατί έχουν περάσει και χρόνια, είχε γίνει μία αλυσίδα η οποία χρέωνε, πίστωνε αυτό. Είχε μέσα διαδικασίες οι οποίες ήταν εκτός πρακτικής. Προεξοφλήσεις, διαφημιστικών εσόδων. Ήταν μια σύνθετη διαδικασία. Είχε φτιαχτεί μια φούσκα. Αυτό ήταν μια φούσκα που είχε φτιαχτεί. Το χρηματοδοτούσες, το έκανες. Ήταν. Υπήρχε παραβίαση κανόνων για να γίνει αυτή η φούσκα. Τίποτε. Έγινε παραβίαση κανόνων λοιπόν για να γίνει αυτή η φούσκα. Φαντάζομαι πως βεβαίως και υπάρχουν. Έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες δημόσιες ή κάποιες πράξεις από έχετε γνωρίζει κάτι εσείς για αυτή την παραβίαση? Εγώ δεν είχα καμία σχέση και συμμετοχή με αυτή τη δραστηριότητα. Ενώ. Συμφωνείτε όμως ότι είναι μια κατάληξη αν ο μέτοχος δεν βάλει λεφτά και δεν έχει διακεφάλαια? Είναι μια προφανής κατάληξη. Όχι, γιατί θα σας πω. Γιατί στην προηγουμένη περίπτωση. Ξέρετε δηλαδή καμία εταιρεία φούσκα η οποία ήταν συνεπής υποχρεώσης της, που δεν είχε κεφάλαια ίδια? Εσείς είπατε ότι βάλατε λεφτά. Βεβαίως και έχουμε μια καθαρή θέση. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε μια καθαρή θέση 65 εκατομμυρίων ευρώ. 85 εκατομμυρίων ευρώ σήμερα, όπως είναι, με τις υποχρεώσεις μας. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Μην το. Ωραία. Επειδή εσείς είστε στον χώρο των media ή μπορεί να είστε και στα ναυτιλιακά ή στον τουρισμό, δεν έχει καμία σημασία. Στον χώρο στον οποίο εσείς λειτουργείτε, δεν υπάρχει αθέμετος ανταγωνισμός αν εσείς βάζετε ίδια κεφάλαια και κάποιος άλλος δεν βάζει και παίρνει δάνειο για να έχει μετοχές?
Δανεισμός... Εσείς ως επιχειρηματίας πώς το κρίνετε? Κοιτάξτε, δανεισμός χωρίς να συμμετάσχει για μια νέα επένδυση, για μια παλιά επένδυση, ακόμα και για ένα κίνητο, χωρίς να συμμετάσχει ο μέτοχος, είναι λίγο παράλογο. Είναι αθέμητο για εσάς? Σας είπα και πριν, αθέμητο... Για εσάς, που είσαι στο φόρο της ΕΠΗ. Αθέμητο πιθανόν να είναι άλλες πράξεις. Όπως σας είπα πριν, εγώ θεωρώ πιο αθέμητο να λειτουργεί μια εταιρεία στο παρασκήνιο, χωρίς τιμολόγια, χωρίς αποδείξεις, χωρίς προσωπικό, χωρίς ΙΚΑ, χωρίς ΦΠΑ. Αυτό το θεωρώ πιο αθέμητο, γιατί εγώ δεν μπορώ να επιθέλθω στις λεπτομέρειες ενός δανείου ολόκληρης σχέσης. Υπήρχε τέτοιες αθέμητες συνθήκες στον χώρο το media την προηγούμενη δεκαετία? Στον χώρο που εσείς γνωρίζετε, γιατί δεν θέλω να συγκρίνω με άλλους που το είπαν εδώ. Θα έλεγα. Αλλά υπήρχαν χατηρικά, αν θέλετε, ιδιαίτερες σχέσεις ή μη πλήρη τήρηση νομιμότητας σε εταιρείες και εκδοτικές. Θα ήθελα να πω ότι τα περισσότερα μέσα τα οποία εξετάστηκαν από την Επιτροπή. Όχι, εγώ λέω για αυτά που ξέρετε εσείς συνολικά. Δεν λέω μόνο για τους πέντε που έχουν έρθει μέχρι τώρα. Ναι. Μπορεί να έρθουν και άλλοι πέντε, δεν το γνωρίζω. Εγώ στο παρελθόν είχα κάνει μια προσπάθεια. Να συλλέξω στοιχεία για τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία, όπως ξέρετε, έχουν πέσει έξω του χώρου μας. Εντάξει. Εκεί πραγματικά υπήρχε μια ασυδοσία. Είχα κάποια στιγμή μαζέψει, τα είχαμε δημοσιεύσει, είχαμε πει, τα είχαμε κάνει. Είχατε δημοσιεύσει ακάλυπτες εισφορές? Εισφορές. Εισφοροδιαφυγία, το πούμε έτσι. Στον χώρο των media. Τα στοιχεία αυτά όμως ήταν γνωστά. Έχεις επιχειρήσεις, οι οποίες ποτέ δεν πλήρωσαν ούτε μία δραχμή ούτε ένα ευρώ. Και η πολιτεία δεν είχε κάνει τίποτα, κύριε Αλαφούζο, όταν τα δημοσιεύσατε ή και πριν από τη δημοσίευση? Τίποτα. Δεν ξέρω τι κάνα, στο τέλος τι έγινε. Θεωρείτε ότι αυτό οδήγησε στο ύψος του 1.300.000.000 δανείων που έχουν σήμερα τα μίντια? Γιατί οι τραπεζικοί, οι διευθύνοντες σύμβουλοι που ήρθαν στο άθροισμα μας δώσαν μια εκτίμηση. 1,3 δις ευρώ δάνεια. Όχι, αυτό είναι ανεξάρτητο. Που είναι περίπου 50-50, ληξιπρόθεσμα και όχι. Θεωρώ ότι αυτό είναι ανεξάρτητο. Είναι άλλο κομμάτι, είναι το ασφαλιστικό του χώρου, το οποίο είναι και αυτό δυστυχώς κακή κατάσταση. Και μάλιστα και πρόσφατα έγινε και μία. Δεν ξέρω τι έγινε ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ καλά. Ωραία. Δυστυχώς λόγω χρόνου θέλω να είμαι συνεπής. Θεωρώ ότι πάρα πολλά είχαμε να πούμε και επιπλέον. Θα ήθελα να σας προτείνω μόνο κάτι. Προσωπικά, επιτρέψτε μου. Μάλιστα. Εφόσον όλοι μπορούμε να συνηγορήσουμε, πρέπει να το αποδείξουμε βέβαια ότι θέλουμε να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση στη χώρα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο θαραλέοι στην καταγγελία των παρατυπιών, των παραβάσεων και των διακρίσεων. Ο σκοπός είναι να αποκατασταθεί νομιμότητα στον χώρο αυτόν. Γι' αυτό και η διερεύνηση για τα δάνεια. Και με μεγάλη θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε πολύ περισσότερο εάν απλώς τα στοιχεία τα οποία έχετε εσείς, που είναι επίσημα στοιχεία, είτε των τραπεζών, είτε της Τραπέζης Ελλάδος, αυτά τα στοιχεία εμείς δεν τα έχουμε. Δεν τα γνωρίζουμε. Μπορούμε να δουλέψουμε με φήμες, με πληροφορίες. Ακούσαμε αυτό, είδαμε εκείνο. Αλλά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα επαναλάβω. Μπορώ να πω ότι ο κύριος Αλαφούζος πήρε αυτό το δάνειο και άκουσα ότι το πήρε γιατί ο κουμπάρος το τάδε. Μπορεί να είναι αλήθεια. Αλλά δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Δεν έχω τα στοιχεία αυτά. Ωραία. Επειδή όμως εμείς έχουμε κρατήσει. Εάν τα στοιχεία αυτά που έχετε τα βγάλετε στη δημοσιότητα, τότε είμαι βέβαιος θα βγουν και άλλα στην επιφάνεια. Ωραία. Κύριε Αλαφούζο, επειδή εγώ κρατάω την τοποθέτησή σας ότι τα τελευταία δύο χρόνια με τη δική σας συμμετοχή και τον δανεισμό και τις επιχειρηματικές επιλογές, το περιβάλλον της επιχείρησής σας και του ομίλου είναι θετικό ή βιώσιμο τουλάχιστον και τα έχετε φέρει βόλτα και έχετε θετικές προοπτικές, πιστεύω αυτή η αισιοδοξία να αποτυπωθεί στη λειτουργία και της οικονομίας της χώρας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός μας. Θέλουμε να υπάρχει εργασία και να υπάρχει πρόοδος. Δεν ξέρω αν τα έντυπα δικαιούνται να έχουν τη δική τους άποψη, κύριε Λάπα. Το γνωρίζοντας ότι έχει κατοχυρωθεί στην ελευθερία του τύπου. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να αποτυπώνεται και στην επιχειρηματική σας επιλογή. Δεν καθοδηγώ το εκδοτικό προς Θεού. Νομίζω ότι είναι ένας κοινός τόπος η Ελλάδα της εργασίας και της δικαιοσύνης. Και θέλω να συμφωνήσουμε σε αυτό, απόλυτα, γιατί αυτό είναι ο σκοπός της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, παρότι δεν μπόρεσα εγώ προσωπικά να τη δω όλη. Και τα συμπεράσματα και τη σημερινή συζήτηση θα ενσωματωθούν και θα ενταχθούν στα πορίσματα. Κύριε Λοβέρδο, διαδικαστικά. Σας παρακαλώ. Θέλω, αφού φύγει ο κύριος Αλαφούζος, και με βάση τη σημερινή εμπειρία να πω ορισμένα πράγματα διαδικαστικά. Μην την κλείσετε τη συνεδρία. Σας απελευθερώνουμε, κύριε Αλαφούζο.